είμαστε στην ευτυχή θέση να ξεκινάμε την επόμενη θητεία, αφού ο λαός της Φλωρίδας μας έδωσε την προτομή. Και λέω στην ευτυχή θέση γιατί πλέον έχουμε την εμπειρία, έχουμε μάθει από την πορεία μας μέχρι τώρα, έχουμε γνωρίσει τον Καλλικράτη αρκετά καλά, έχουμε γνωρίσει τα προβλήματα πάρα πολύ καλά, έχουμε ήδη δρομολογήσει αρκετά πράγματα στην περιοχή μας για την Φλωρίδα, έχουμε ήδη γνωρίσει πάρα πολλές δυσκολίες μέχρι τώρα και έχουμε δρομολογήσει τις αντίστοιχες λύσεις και προτάσεις και είμαστε μπροστά σε μια θητεία πιο μεγάλη από την προηγούμενη και με μια οριμότητα θα έλεγα, η οποία συνδυάζεται με την όρεξη και την διάθεση και ημών αλλά και όλων των νέων που εξελέγησαν στην νέα Δημοτική Ενότητα Συμβούλιο και από όλες τις παρατάξεις έχουμε μια καλή συνεργασία, κάτι που επιτέθηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να ανταποκριθούμε σε πάρα πολλά προβλήματα. Η μέχρι τώρα πορεία μας έδειξε, ξαναλέω, όλων των παραπάνω και όλων των συμβούλων, ότι μπορούμε να συναντούμε, μπορούμε να υπερβούμε άλλου είδους διαφορές και μικρότητες, τις οποίες ποτέ δεν μας διέρεσαν και δεν μας δημιούργησαν προβλήματα και μπορούμε να σταθούμε επάξια απέναντι στα προβλήματα. Είναι δε και σε μια περίοδο που, εν πάση περιπτώσει, ό,τι ήταν να γίνει με την κρίση έχει γίνει και φαντάζομαι και ελπίζουμε ότι πλέον όλοι μας είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Δεν θα ξαναεφηδιαστούμε από καμία κρίση. Αυτό τον εφηδιασμό πρέπει να τον προλάβει η ελληνική κοινωνία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν η κεντρική πολιτεία και το κράτος να τα διορθώσει τα πράγματα άμεσα. Έχουμε τις παρακαταθήκες, έχουμε κάνει τις ενέργειες όλες ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε δυσκολία. Αυτό ήταν η προτεραιότητά μας στην πρώτη θητεία. Να πατήσει γερά ο Δήμος στα πόδια μας. Αυτό κάναμε, αυτό καταφέραμε. Εκτιμώ ότι γι' αυτό μας τίμησε ο λαός τη δεύτερη φορά και από εδώ και πέρα πλέον είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε τομές και σε κάποιες επενδύσεις οι οποίες είναι πολύ απαραίτητες για τον τόπο. Είμαι πολύ αισιόδοξο. Θα ζητήσω τη συνεργασία από τις παρατάξεις όλες στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως κάναμε και πριν. Θα ζητήσουμε τη συνεργασία από όλους τους φορείς. Θα ζητήσουμε τη συνεργασία από την περιφέρεια, βέβαια, από τους όμορους Δήμους με τους οποίους και πριν είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Και αυτή θα την επεκτείνουμε, γιατί κανένας τρεγόνος δεν μπορεί να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα. Με αυτές τις σκέψεις και με αυτές τις παρακαταθήκες, εκτιμώ ότι μπαίνουμε σε μια πενταετία που θα είναι αρκετά παραγωγική και αποτελεσματική για τον τόπο. Είμαστε αρκετά αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε αρκετά καλά. Θέλω να ευχηθώ σε όλους όσους ορκίστηκαν και όσους ορκίζονται αυτές τις μέρες, τους συναδέλφους, αυτοδιοικητικούς όλη τη χώρα. Ο θεσμός της αυτοδιοίκησης περνάει τη δική του χρήση, όμως ο θεσμός της αυτοδιοίκησης είναι αυτός ο οποίος είναι δίπλα στον κόσμο και στον οποίο στρέφεται ο κόσμος για να βρει λύσεις όταν από οπουδήποτε αλλού δυσκολεύεται, κουράζεται, δεν παίρνει απαντήσεις, ίσως και απελπίζεται. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ σε όλους τους αυτοδιοικητικούς να είναι κοντά στον κόσμο, να είναι δυνατοί, να μπορούν να ανταπεξέλθουν και να ευχηθώ σε όλους μια καλή καινούργια θητεία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.